Γιαννούλη από το ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Γιαννούλη. Καλή εβδομάδα. Θα έλεγα να δώσω μια συνέχεια σε αυτά που λέγαμε και πριν με την κυρία Βούλτευση. Στο θέμα δηλαδή αυτή τη κοινωνική δομή, ο άλλο άνθρωπο, που έχουν βγει τέρατα και σημεία από το πόρισμα τη αρχή για το ξέρπημα βρώμικου χρήματο, διότι αυτό είναι μια έρευνα τη αρχή. Δεν είναι ούτε φήμε ούτε πληροφορίε. Επομένω είναι συγκεκριμένα στοιχεία. Έχετε δίκιο. Ήπια μια γουλιά νερό για να συνέλθω από τα άλλα που είπε η κυρία Βούλτεψη για τους αγρότες. Και θα τα πούμε και αυτά. Θα τα πούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν υπάρχει, εδώ δεν είναι ούτε όλες μου οι φήμες, όλες μου οι γνώσεις, φήμες και διαδόσεις. Υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός που καταγράφει μια εικόνα. Δεν μπορώ να σας πω ότι δεν γνωρίζω, δεν τον ήξερα κτλ. Πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες συμπαραστάθηκαν σε αυτή την προσπάθεια. Ήταν σε εθνικό επίπεδο. Έρχονταν και στη Θεσσαλονίκη, μαγείρευε. Συμπαραστάθηκε κόσμος. Η σύζυγός μου έλεγε ότι κάθε φορά που είχε κάποιο χρόνο συμμετείχε να... θα μείνω σε κάτι. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τον έλεγχό της εφόσον υπάρχουν ενδείξεις. Θέλω να πιστεύω και μακάρι να μην είναι έτσι όπως αποτυπώθηκαν σε αυτόν τον έλεγχο, γιατί είναι ένα πρόσωπο που συμβολίζει την αλληλεγγύη. Αλλά ας γίνει μια προσπάθεια, τουλάχιστον αν αυτό που έχει χτιστεί σαν υποδομή και αφορά εκατοντάδες ανθρώπους, να παραμείνει ενεργό. Και ο συγκεκριμένος ή οι συγγενείς του. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βρίσκουν και καταφύγιο εκεί. Αλλά ανεξάρτητα από την εξέλιξη, με έναν τρόπο πρέπει αυτό να διαφυλαχθεί. Δεν θέλω να το συνδέω, αλλά το ίδιο δεν είχαμε και ως στόχο και στην Κιβωτό όταν. Ωραία. Εντοπίζονται κάποιοι άνθρωποι, δυστυχώς ελέγχονται προς το παρόν, για να μην σπεύσουμε να καταδικάσουμε κανέναν. Αλλά το έργο που προσεφέρεται σε οικογένειες και σε παιδιά. Καλά, αυτό είναι ανεκτήμητο. Αλλά εδώ αναδεικνύεται και ένα έλλειμμα κάποιου. Στην ουσία, πλαισίου τέλος πάντων. Δεν υπάρχει ένα πλαίσιο από ό,τι φαίνεται εδώ. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει λογαριασμό η αδερφή του συγκεκριμένου. Τι δουλειά έχει να έχει ένα προσωπικό λογαριασμό και εκεί καταθέτει όποιος έχει ας πούμε, την διάθεση να δώσει. Αυτό κύριε Οικονόμου, η ανάγκη των κανόνων του να εφαρμόζονται και να υποστηρίζονται από τους αντίστοιχους ελέγχους είναι η καρδιά όχι μόνο για την περίπτωση αυτή. Είναι για πολλές δράσεις και λειτουργίες που βρίσκονται είτε στη σφαίρα της δημόσιας διοίκησης, είτε στη σφαίρα της αυτοδιοίκησης, είτε στη σφαίρα ακόμα και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Εμένα με τρομάζει κάτι άλλο. Ότι αν αρχίσουμε να χάνουμε την εμπιστοσύνη μας σε όλα, κινδυνεύουμε με την ακινησία. Θα κατεβάσουμε ρολά. Και την αδράνεια. Τώρα, για πάμε και στα υπόλοιπα, κύριε Γιαννούλη. Γιατί σήμερα ο κύριος Κασελάκης έχει ζητήσει ραντεβού και θα γίνει με τον κύριο Δένδια για την ενημέρωση, προκειμένου να ενημερωθεί για τα εξοπλιστικά. Τι θα ζητήσει να μάθει ο κύριος Τρία πράγματα, Κασελάκης, κύριε Παύλου. Και γιατί ο κύριος Αποστολάκης, ο αρμόδιος τομεάρχης και πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, αφισβητεί τη συμφωνία ΗΠΑ με την Αθήνα για την παραχώρηση και του επιπρόσθετου πακέτου αμυντικού εξοπλισμού. Τρία πράγματα. Πρώτα και κύρια, ευχόμαστε και αυτό δεν είναι ίσως και μία εντελώς δημόσια συζήτηση, έτσι για να έχουμε ένα μέτρο στο πόσο και πώς συζητάμε για αυτά τα ζητήματα. Η βασική αρχή είναι ότι ό,τι αφορά την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας είναι κάτι που συνεισφέρει όχι στον κομματικό εγωισμό ή στα κομματικά γυνάτια είτε κυβέρνησης είτε αντιπολίτευσης είτε άλλων κομμάτων, αφορά τη χώρα μας. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι μια υψηλή δαπάνη που προέρχεται από τη φορολόγηση τη δική σας, τη δική μου, του κυρίου Οικονόμου, δεν είναι κακό να έχουμε μια τάξη μεγέθους πόσο και σε τι βαθμό επηρεάζει αυτή η δαπάνη. Δεν μιλάει κανείς ούτε για σπατάλη, ούτε για κούρσα εξοπλισμών και αυτά έχουν γίνει στο παρελθόν. Και το τρίτο, αν αποτελεί και συναπόφαση των γενικών επιτελείων, αν είναι μέσα ενταγμένα σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο, δεν το αφισβητούμε, ζητούμε να μάθουμε. Και σίγουρα εξίσου σημαντικό είναι να παράγεται και μια υπεραξία στις ελληνικές βιομηχανίες, στο βιομηχανικό ιστό γύρω από τους αμυντικούς εξοπλισμούς, που αποτελούν στοιχείο της ελληνικής οικονομικής ανάπτυξης. Αυτά τα τρία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα F-16, πιστεύω ότι όλοι ήμασταν κοινωνοί γνώστες και μάρτυρες μιας ενθουσιώδης αξίας και έγκλης που δόθηκε στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, εκεί όπου θεωρήθηκε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι τα F-16 τέλος για την Τουρκία. Και υπάρχει ένα ζήτημα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο ΝΑΤΟ, εάν αυτά τα F-16 που τελικά το παζάρι πέτυχε το Ερντογάν, ναι, δεν σημαίνει ότι εμείς κάναμε κάτι κακό, αλλά το παζάρι πέτυχε. Με δύο χρόνια καθυστέρηση. Πάντως, αυτό που σε αυτό το μεσοδιάστημα.
Η Ελλάδα πήρε τα Ραφάλ. Η Ελλάδα αναβαθμίζει τα δικά της F-16. 50 F-35 δεν θα τα παίρνει η Τουρκία. Όλα αυτά δεν είναι ασήμαντα. Δεν θα κάνω αυτό που έκανε ως η Νέα Δημοκρατία, ως αντιπολίτευση, να υποστηρίξω ή να χαρώ με την επιτυχία του Ερντογάν. Απλά αποτυπώνω το εξής. Υπάρχει μία παράμετρος. Εάν θα υπάρξει συνθήκη, και αυτό είναι άγνωστο ακόμα, αν αυτά τα όπλα ενός νατοϊκού συμμάχου προβλέπεται ή δεσμεύεται ή συζητήθηκε να μην χρησιμοποιηθούν κατά ενός άλλου συμμάχου, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε εμείς. Θα το δούμε αυτό. Ναι. Θα το δούμε. Αλλά είναι σημαντικό να το διευκρινίσουμε. Υπάρχει δέσμευση, λέτε. Δεν είμαι υπέρ τα εθνικά θέματα να γίνονται αντικείμενο δημόσιας συζήτησης με τις προϋποθέσεις και τους κανόνες, όπως συζητήσαμε για τα ομόφυλα ζευγάρια, για την ακρίβεια, γιατί έχουμε παράλληλους διαλόγους σχεδόν. Δεν έχει λογική αυτή η συζήτηση. Άκουγα λίγο πριν για τις αποζημιώσεις. Δεν περνάει πλέον τα δύο τσιτάτα εισαγόμενη ακρίβεια, εισαγόμενη η ακινητοποίηση των αγροτών, εισαγόμενο το ένα, εισαγόμενο το άλλο, και για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 19. Έκτοτε δεν υπήρξε καμία πολιτική παρέμβαση, δεν υπήρξε καμία δυνατότητα να αναλυφθεί πολιτική παρέμβαση, και όλα είναι κακά εσύ, που έρχονται από το 19. Εσείς υποστηρίζετε τις κινητοποίησεις των αγροτών? Εγώ υποστηρίζω κάτι, κύριε Οικονόμου, και απευθύνομαι και σε ανθρώπους που έχουν φοιτητές στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εγώ υποστηρίζω ότι η πηγή αυτής της κουβέντας είναι ότι για πρώτη φορά δεν έχουμε τη στρεβλή εικόνα μειοψηφίες να καθορίζουν συνελεύσεις. Σας το λέω και από προσωπική εμπειρία. Για τα πανεπιστήμια. Για τα πανεπιστήμια. Ναι. Έχουμε μεγάλη συμμετοχή, αγαπητοί συνάδελφοι, και σε κεντρικά πανεπιστήμια που η ΔΑΠ υποτίθεται βασίλισσα δύναμη των πανεπιστημίων. Άρα είναι σωστές καταλήψεις, δηλαδή. Πριν φτάσω στις καταλήψεις, υπάρχει κάτι που τα παιδιά προσπαθούν να μας γλιτώσουν από ένα μεγάλο στίγμα της ιστορίας. Ποιο είναι αυτό? Τα κρατικά πανεπιστήμια, αγαπητοί συνάδελφοι, θα έχουν δίδακτρα. Τα κρατικά? Τα μη κρατικά. Βεβαίως. Θα έχουν δίδακτρα. Δημιουργούμε δύο ταχύτητες στα Ελληνόπουλα. Δεν έχουν παντού στον κόσμο. Δεν ξέρω για παντού στον κόσμο. Σχολή, όταν φεύγουν τα Ελληνόπουλα και πάνε στο εξωτερικό. Κύριε Παυλόπουλα, ας μιλήσουμε λίγο για τα παιδιά τα δικά μας. Αλλιώς, συγγνώμη, κύριε. Να πω όμως αυτό που θέλω. Ναι, αλλά ένα λεπτάκι. Επειδή διαμορφώνεται μια εικόνα. Τα ιδιωτικά σχολεία έχουν δίδακτρα. Βεβαίως. Δεν δημιουργούμε έτσι δύο ταχύτητες? Βεβαίως. Γιατί δεν απαγορεύουμε τα ιδιωτικά σχολεία? Γιατί η τριτοβάθμια εκπαίδευση, κύριε Παυλόπουλε, η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ναι, και ως πατέρας ενός παιδιού που είναι στο δεύτερο έτος του πανεπιστημίου, δεν μπορεί να ξεχάσει ότι για ένα χρόνο το παιδί του και χιλιάδες παιδιά, και του Δημήτρη τα παιδιά όταν δίνανε εξετάσεις, ήταν με μαύρους κύκλους στα μάτια. Κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει. Με συγχωρείτε. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι σε ώρες με μαργαρίτες, ναι, τώρα τι είναι, τι... και παίρνουν τα πτυχία. Ακούστε λίγο. Μην το ειρωνεύεστε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν διαβάζουν τα υπόλοιπα αυτή παιδιά. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παυλόπουλε, τι προτείνετε στην Ελλάδα? Προτείνετε ότι οι δύο αδιάβλητες διαδικασίες που έχουμε, οι εισαγωγικές εξετάσεις και οι εκλογές, σε ό,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κοίταξε να δεις, μπορεί χιλιάδες παιδιά φτωχών οικογενειών και μεσαίας τάξης να έχουν ως μονόδρομο, γιατί δεν έχουν 30 και 40 χιλιάδες οι γονείς τους, στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Εσύ όμως μην κουράζεσαι. Εγώ μπορώ να σου εξασφαλίσω την είσοδο σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο από αυτά που φαντάζεται. Ποιος πάει έξω? Αυτός που είναι να πάει στο ιδιωτικό. Κύριε, κύριε Παυλόπουλε, το brain drain το brain drain αφορά κυρίως... Δεν έφυγαν τα παιδιά να σπουδάσουν? Να είμαστε ειλικρινείς. Αφορά κυρίως παιδιά που τελειώσαν τις σπουδές τους εδώ πέρα και βγήκαν στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Και θέλω να σας πω το εξής. Ο τρόπος για να το αναχαιτήσουμε αυτό ποιος είναι? Καλύτερα δημόσια πανεπιστήμια. Να καταλάβουμε τα δημόσια πανεπιστήμια. 40.000, ακούστε να δείτε. Δείτε το ως πραγματικά μια άσκηση δικαιοσύνης. Και όχι ως μια οικονομική μπίζνα που σίγουρα κάποιους σχολάρχες. Γιατί έχουμε μείνει τελευταίοι στην Ευρώπη, μπορείτε να μας πείτε? Δεν έχουμε μείνει τελευταίοι στην Ευρώπη. Χθες παρακολουθούσα μία συνέντευξη του συντονιστή ενός τμήματος εξαποστάσεως εκπαίδευσης του MIT και του Harvard, σε μία εκδήλωση που έκανε εδώ η Καθημερινή, και έλεγε το εξής, ότι η παροχή στη γνώση, η γνώση και η παροχή της σε όλα τα παιδιά του κόσμου, ανεξαρτήτως εισοδήματος, χρώματος, καταγωγής, και είναι υποχρέωση μιας κοινωνίας. Δεν μπορεί να είναι υποχρέωση, κύριε. Με συγχωρείτε, κύριε Οικονόμου. Υποχρέωση, όταν τα 40.000 παιδιά που ανετιολόγητα με την ειδική βάση, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, τα πετάς εκτός δημοσίου πανεπιστημίου, τι τους λες? Και προσέξτε τώρα ποιος είναι ο κίνδυνος. Για τις καταλήψεις δεν μας είπατε αν είστε υπέρ πάντως.
Δεν μπαίνει το δίλημα υπέρ ή κατά. Όχι, μπαίνει. Πώς δεν μπαίνει. Τις καταλήψεις, κύριε οικονόμου, τις αποφασίζουν οι φοιτητές. Και εγώ έχω πει και στο παιδί μου. Και εγώ έχω πει και στο παιδί μου. Ναι, θα λήξουν αιών. Όχι, θα λήξουν. Αν εσείς λέτε, μόλις, αν πρέπει να λήξουν. Μόλις η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστατεύσει τη δημόσια εκπαίδευση, 2.000 δίνουμε εμείς μέσω όρο και 11. Και προσέξτε, θέλω να σας πω, επειδή φαντάζομαι. Αλλιώς θα στοιχιστούν. Φαντάζομαι, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ξέρετε που πάμε. Κλείσαμε, λέτε. Ξέρετε που πάμε. Πού πάμε. Στον εφιάλτη των φοιτητικών δανείων. Σε εφιάλτη πάμε, κύριε. Βεβαίως. Στον εφιάλτη των φοιτητικών δανείων. Κλείσαμε, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστούμε.